Αγαπημένη Ιωάννα Λίλη, πόσο χαίρομαι που πάντα μόνο στα κοσμικά γεγονότα συναντιόμαστε. Πώς θα γίνει. Στο μεταξύ, απορώ πώς πρόλαβες και ήρθες μετά από τόσα ταξίδια στο εξωτερικό. Πω, τόσα πολλά. Πόσα έκανε. Κόψε λίγο, περιόρισε κάτι της. Πόσα έκανα. Κοίταξε, συνόδευσα τον άντρα μου. Το σύζυγό μου συνόδευσα, δεν έφυγα μόνη μου. Εντάξει, λογικό είναι. Είσαι μια παντρεμένη γυναίκα, δεν μπορείς να πας μόνη σου. Και με, μάλιστα, το λιγότερο θα πήγαινες με τα παιδιά σου, εγώ θεωρώ. Και ήταν πολύ μικρό το διάστημα. Δηλαδή, πήγα και έφυγα για πάρα πολύ καιρό. Έφυγα, γύρισα, ξαναέφυγα για πολύ λίγο, ξαναγύρισα. Ήταν πολύ μικρό το διάστημα. Το μεταξύ, βλέπεις τον άντρα μου απέναντι. Βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικό ιατρείο. Αγαπημένης φίλης, κουμπάρας. Και πρέπει να ξεκινήσουμε και με τις ευχές, γιατί όπως καταλαβαίνεις, σε σημερινή εποχή, που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και πρέπει να πούμε ότι κάθε νέο ξεκίνημα απαιτεί, όπως καταλαβαίνεις, αντοχή, δύναμη, κουράγιο, κουράγιο, και απαιτεί και τις καλύτερες ευχές και την αγάπη όλων μας. Ιωάννα, μέσα από τα story σου βλέπω ένα δεύτερο μήνα του μέλητος, με τον άντρα σου να περνάς από πίσω, έτσι, κάτι ωραία story και τα λοιπά. Το οποίο βλέπω ότι πρέπει να σου πω ότι δεν αγαπάει πολύ τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Προσπαθώ βέβαια να τον βάλω σε αυτό το mood, αλλά είναι λιγάκι δύσκολο. Αυτό όμως που εγώ εισπράττω ως θεατής, ας πούμε, τον story σου, βλέπω έτσι ότι αυτό το ζευγάρι περνάει μια δεύτερη, ξέρεις, μια δεύτερη ερωτευμένη περίοδο. Πώς αυτό το πετυχαίνει μια γυναίκα? Κοίταξε, τώρα σου λέω δηλαδή. Αν με ρωτάς αν υπάρχει συνταγή, δεν υπάρχει συνταγή συγκεκριμένη. Ναι. Πρέπει να υπάρχει μία εμπιστοσύνη, μία εκτίμηση και ένα σεβασμός ο ένας τον άλλον. Αυτό έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής. Πρέπει να προσπαθεί περισσότερο. Σε γιατί καθημερινή βάση. Έτσι. Γιατί συνάμα είσαι και μία μητέρα, δύο παιδιών, όπου πρέπει να δώσεις και πολλή ενέργεια εκεί. Οπότε πώς θα ισορροπείς, αυτό θέλω να δω. Προσπαθώ όπως και προσπαθεί και η κάθε γυναίκα που έχει σπίτι, έχει οικογένεια, έχει παιδιά. Αυτό προσπαθώ. Κάτι κάνεις. Τίποτα. Τίποτα. Με βλέπεις πουθενά. Όχι, αλλά λέω μου πως ετοιμάζεσαι. Εσύ εκεί που δεν φαίνεσαι πουθενά, ξαφνικά. Ναι, σαν, έτσι μια Άννα, γεια σου. Πολύ μου άρεσε αυτό. Ναι. Εμφανίζομαι και ξαφνικά εξαφανίζομαι. Και μετά ξανά, μανά. Ναι, γιατί και πριν με ρώτησε ένας άλλος δημοσιογράφος, ένας άλλος συνεργάτης. Και μου λέει, πού είσαι, λέει, θα εμφανιστείς, θα ξανακάνεις κάτι, ένα νέο project ίσως. Και του λέω, όχι, γιατί δεν έχει παρουσιαστεί κάτι. Μου λέει, σου λείπει. Κοίταξε, μου λείπει. Είναι σχετικό αυτό, γιατί αν εμφανιστεί κάτι και προκύψει κάτι που θα μου αρέσει, είναι πολύ ευχαρίστως να το συστήσω. Κατά καιρούς στο παρελθόν είχα συζητήσει κάποια project, τα οποία όμως βέβαια δεν ευδοκίμησαν, γιατί πιθανότατα για τους καναλάρχες να κοστίσανε κάτι παραπάνω. Τώρα βέβαια υπάρχουν κάποια αξιόλογα project που βλέπουμε, παρακολουθούμε, ναι, μου αρέσουν. Τι σου αρέσει, ναι, τι σου αρέσει, αυτό που σου αρέσει περισσότερο? Κοίταξε, τώρα ας πούμε παρακολουθώ το Asian Express. Μου αρέσει, βέβαια, αν με ρωτήσεις. Τώρα, βέβαια, να σου πω, αν θα με ρωτήσεις, αν θα πήγαινα, πολύ δύσκολο, ρε Σικώστα. Πού θα πήγαινες από όλα αυτά που βλέπεις, πού νομίζεις ότι θα μπορούσες να πας? Σε κάποιο από αυτά τα τύπου reality, δύσκολο. Για να τραγουδήσεις. Να τραγουδήσω. Όπως η Κουλιανού, στο Τζάσε του Οπάς και τα λοιπά. Πάλι δύσκολα. Πάλι το τολμούσεις, Ιωάννα. Δύσκολα, ξέρω εγώ. Έχω ωραία φωνή από ό,τι μου έχουν πει. Έχω ωραία. Αρέσει που το ξέρεις. Τη λατρεύω. Κώστα, να σου πω, είναι εδώ και πολλοί ξένοι που έχουμε κάνει 3 χρόνια εκπομπή. Μπορεί να σου το επιβεβαιώσει. Έχω τραγουδήσει. Μα γι' αυτό, γιατί δεν πας? Μα δεν το λέω από μόνη μου. Άντε λοιπόν, η Κοκοκλώνη εδώ είναι. Πάρτινα, δικιά σου. Γεια σου. Και εσύ, πάμε μαζί. Ναι. Πάμε μαζί. Σε λατρεύω, γιατί. Και εγώ.